χρόνια από την Εθνική Παλαιγνησία στην Μητρόπολη, στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Καλό σας μεσημέρι, πατέρα Παύλο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Να κλείσουμε ευχάριστα λοιπόν, να μας πείτε για αυτές τις δράσεις που κάνετε εσείς, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Εμείς θα παρακολουθήσουμε και πλάνα από χτες βράδυ από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Τοκότα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ καταρχήν που μας δώσετε το βήμα να μάθει και ο κόσμος κάποια πράγματα που γίνονται στη Μητρόπολη μας, με την ευλογία του σεβασμιότητα του Μητροπολίτου μας, στα πλαίσια πάντα των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ένταξη της Επαναστάσεως του 1821. Σε αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις, στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, τη σκητάλη από την νορία του Αγίου Γεωργίου, στην οποία τελέστηκε μνημόσυνο για τους ήρωες, αλλά κυρίως για τους κληρικούς, τους Μητροπολίτες που δώσανε το αίμα τους στην δική μας Μητρόπολη, σε όλους τους αγώνες, και από το 1921 και μέχρι εδώ, πήραμε εμείς σαν Αγία Παρασκευή. Μπράβο. Εμείς ξεκινήσαμε χθες με την Αγρυπνία, η μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μια και σήμερα έχουμε την επέτειο του θανάτου του. Ναι. Ταυτόχρονα όμως στις δράσεις μέσα εντάξαμε και αυτό που βλέπετε κι εσείς, ένα πάρκο, ένα θεματικό πάρκο, το οποίο έχει να κάνει με το 1921 γενικά. Αυτό είναι που προκαλεί και την εντύπωση, γιατί ακριβώς μιλάμε για ένα θεματικό πάρκο. Έχετε πολύ δίκιο. Είναι ένα θεματικό πάρκο που ο στόχος του είναι η προσπάθειά του να βοηθήσει αυτό που θα το επισκεφτεί, να γνωρίσει ή να πω πολύ περισσότερο να αγαπήσει όσους, ξεχνώντας τον εαυτό τους, θυσιάζοντας πολλά, κάποιοι τα πάντα, αγωνίστηκαν να γίνει ελεύθερη αυτή η πατρίδα που εμείς σήμερα χαιρόμαστε. Και να στηθεί αυτός ο τόπος έτσι ανεξάρτητος από τη βούληση του όποιου ξένου δυνάστη ή καταπιεστή, και να μπορούμε έτσι εμείς να ζούμε σε αυτή τη μικρή γωνιά. Και το κάνατε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και για τις εκκλησίες, έτσι, και για την Ιερά Μητρόπολη και όχι μόνο. Πολύ, πολύ. Ναι, αλλά πάρα πολύ δύσκολη. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτό. Ναι. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έστω διαδικτυακά, ραδιοκόσμος. Πιστεύω ότι πολλοί θα μπορέσουν να το επισκεφθούν τηρώντας όλα τα μέτρα πάντα, ναι, και με πολύ προσοχή, με προστασία, να έρθουν να το δουν. Θα είναι για 1-2 μήνες εκεί, και μετά το Μάρτιο, πριν το Πάσχα, θα είναι εκεί το πάρκο. Θα μπορούν να το επισκεφθούν και να διαβάσουν, να μάθουν για τους ήρωες της Επανάστασης, τους, και περισσότερο τους άγνωστους ήρωες. Ναι. Όλα αυτά που θα δούνε είναι, τα εμπνευστήκαμε και τα πήραμε από το βιβλίο το οποίο λέγεται Δύο φορές το 1921, το οποίο έχει επιμεληθεί η Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, ο Παντήλης Ζούρας, και το οποίο έχει εκδοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Λάρισα και Τρνάβα. Από εκεί λοιπόν έχουμε πάρει τις περισσότερες εικόνες, αλλά και τα υπόλοιπα που θα δείτε εκεί στο πάρκο. Στην πλειονότητά τους από εκεί τα πήραμε. Τα κάναμε μεγέθυνση, τα ετοιμάσαμε, τα επιμεληθήκαμε. Κάνατε ένα θεματικό πάρκο, κακά τα ψέματα. Τώρα βλέπουμε εικόνες και πραγματικά έχουμε εκεί θα δείτε έκπληξη. Και τις σημαίες όλης της Επανάστασης. Μπράβο. Από όλα τα μέρη της Ελλάδος, που τα οποία, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, επαναστάτησαν πολλά μέρη ταυτόχρονα στην Ελλάδα. Και το κάθε ένα έχει τη δική του σημαία. Τη σημαία όμως την οποία την ένωνε πάντα ο Σταυρός. Έτσι. Ο Σταυρός ένωνε όλες τις σημαίες μας. Μέχρι, είπατε, το θεματικό πάρκο μετά μέχρι το Πάσχα και μετά από αυτό, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί. Άλλου είδους εκδηλώσεις και μέχρι πότε θα είναι? Να πω καταρχήν τα εγγένεια του πάρκου, παρόλο που είναι έτοιμο, σχεδόν έτοιμο, θα γίνουν στις 14 του μηνός. Πολύ ωραία. Στις 14 του μηνός, μετά τη λειτουργία που θα τελεστεί εκεί με τον συμβιβασμό του Μητροπολίτη, θα γίνει και η βράβευση μιας δράσης άλλης που έχουμε ήδη και λειτουργεί και τρέχει δηλαδή. Είναι η δράση με τη ζωγραφική που έχουμε για τα σχολεία, τα δημοτικά μας, τα τρία δημοτικά της πόλης. Βάλατε και τα σχολεία στον κύκλο. Βέβαια. Πολύ ωραία. Με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ζωγραφίζω έναν ήρωα. Και έναν άνθρωπο, ένα παιδί, μια γυναίκα, έναν άνδρα του 2021. Τι έχει να πει ο ένας στον άλλον. Είναι έτσι, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι θα πουν τα παιδιά. Επομένως, τα παιδιά θα το δουλέψουν στο μυαλό τους το αυτό. Ναι, δώσατε ερέθισμα. Θα δώσουμε και την ευκαιρία στους δασκάλους να μιλήσουν λίγο στα παιδιά για αυτό το θέμα. Σωστά. Πιστεύω ότι αν όλα είναι καλά και όλα πάνε καλά, τις 14 του μηνός θα έχουμε και μια μικρή ομάδα αναβίωσης από τα Γεννητσά, αν επιτρέψει η κατάσταση. Η οποία θα είναι μια ομάδα ντυμένη, ξέρετε, με τα ρούχα της εποχής εκείνης, τις παπαφλέσσες, κολοκοτώνες κλπ. Που θα μπορούν τα παιδιά να δουν έτσι έστω τους ήρωές. Υπάρχει μας τέτοια ομάδα στα Γεννητσά. Υπάρχει μια η οποία, να ξέρετε, γυρίζει τώρα το έργο το Πολιορκία 2, νομίζω. Να, κάτι που δεν ξέραμε επίσης. Του Τσικάρα του Βασίλη. Ναι, ναι, ένα ναι, πολύ ωραίο έργο. Μπράβο. Η Πολιορκία. Ναι.
Και θα γίνει άλλη μια δράση στις 21, θα εγκαινιαστεί, η οποία έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα παιδιά. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι γνώσεων μέσα από κάρτες γνώσεων για την Επανάσταση 21. Και σε αυτό το διαγωνισμό θα βρεθούν τα 10 καλύτερα παιδιά ή 5 καλύτερες ομάδες. Θα υπάρχουν έπαθλα και θα δώσουμε την ευκαιρία και στα μεγαλύτερα παιδιά να ασχοληθούν, να μάθουν, να γνωρίσουν τους ήρωες επαναστατής μας. Πατέρα Παύλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και θα τα πούμε ξανά και ξανά πολύ για αυτό το θέμα. Θέλουμε να μας το θυμίζετε και συγχαρητήρια για αυτή την δράση την οποία πραγματοποιείτε. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία, ας ακούσουμε και κάτι θετικό, ας μάθουμε και κάτι και τα νεότερα παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι να ξαναθυμηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 2 ακριβώς.